Καλησπέρα στα παιδιά. Και καλό χειμώνα. Μη βρίζετε. Επέστρεψα από τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Θα φάτε λίγο πρίξιμο με το συγκεκριμένο κομμάτι της Ιαπωνίας. Βέβαια, πολλοί έχετε πρίξει ήδη, ενώ θα σας έπριζα εγώ. Αλλά εδώ είμαι για εσάς. Αυτό είναι ένα βίντεο γιατί πολλοί μου λέγατε τι πήρες, τι ψώνισες και αυτά. Έχω ψώνισει διάφορα. Θα σας δείξω περίπου τι πήρα. Και μέσα σε αυτό, για όσους θέλετε να πάτε, ένα μικρό οδηγό για το πού μπορείτε να ψωνίσετε και τι μπορείτε να κάνετε όταν θα είστε εκεί. Εκτός από αυτό, θα έρθει προφανώς και ένας οδηγός για το πώς μπορείς να πας στην Ιαπωνία, που να μείνεις, πώς να μετακινήσεις μέσα στη χώρα, τα ξενοδοχεία, τα δωμάτια, τα παραδοσιακά, όλα θα τα έχω σημειώσει. Όποτε πήγαινα εκεί σημείωνα στα notes διάφορα που μου έκαναν εντύπωση πράγματα. Τα μαζεύουμε και θα τα έχετε εσείς σε έναν ωραιότατο οδηγό να το δείτε όταν θα θέλετε να πάτε στην Ιαπωνία τι να κάνετε. Και προφανώς, όχι τώρα, το Σεπτέμβρη, μέσα στο Σεπτέμβρη προς το τέλος το υπολογίζω, θα έρθει και το vlog ολόκληρο να δείτε τα ευτράπελα που γίνανε, γιατί κόντεψε να καταστραφεί και η χώρα όσο ήμουν εκεί. Τώρα ας προσέχει η Ελλάδα. Αλλά πριν απ' όλα πάμε να δούμε το χορηγό του σημερινού βίντεο και επανερχόμαστε για τα σχετικά εδώ, τα ψώνια. Αγαπημένε φίλε, ο χορηγός του σημερινού βίντεο είναι η Surfshark και είναι εδώ για σένα. Πολλές φορές το έχεις ξανακούσει, ναι, φταίω εγώ γι' αυτό. Εγώ ευθύνομαι. Αλλά άκουσέ με πριν φύγεις. Εκτός του ότι κρυπτογραφεί τα δεδομένα σου για να κυκλοφορείς εσύ αδαή και αμέριμνε περιηγητή του διαδικτύου ελεύθερος στα σοκάκια του ίντερνετ, σου δίνει την επιλογή να μπορέσεις σε απλά καθημερινά πράγματα να είσαι πιο άνετος. Όπως έχεις κάνει τώρα ένα ταξίδι στο εξωτερικό και θες να δεις ελληνική τηλεόραση και δεν μπορείς, θα συνδεθείς με ελληνικό VPN μέσα από τους servers που σου έχει και θα μπορέσεις να δεις τα δικά σου match, τα δικά σου κανάλια και τις δικές σου εκπομπές. Αντιστοίχως, όταν είσαι εδώ, μπορείς να βλέπεις περιεχόμενο από διάφορες πλατφόρμες το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στη χώρα μας γιατί το έχουν άλλοι πάροχοι. Συνδέεσαι για παράδειγμα σε έναν αμερικανικό server και μπορείς να δεις το αμερικανικό περιεχόμενο που έχουν οι πλατφόρμες που δουλεύουμε εδώ για streaming υπηρεσίες. Θες να δεις το House of the Dragon, ρε παιδί μου, και δεν έχεις εδώ πέρα τα αντίστοιχα? Κλινκ κλινκ! Σε περίπτωση που έχεις μια οποιαδήποτε απορία για οτιδήποτε θέλεις να ασχοληθείς, υπάρχει 24ωρο στα 7 live support chat που ένας εκπρόσωπος μπορεί να σε βοηθήσει και να σου λύσει ό,τι απορία έχεις. Αλλά και αν άλλαξες, ρε παιδί μου, γνώμη και λες έκανα βλακία που το πήρα, έχεις 30 μέρες να πάρεις τα χρήματά σου πίσω και να είσαι ωραίος άρχοντας. Αλλά μέσα σε όλα αυτά ο Διονυσάρας δεν θα σ' άφηνε έτσι. Θα σ' άφηνε εγώ να φύγεις έτσι από το τσαρδί μου? Γιατί βάζοντας τον κωδικό DON ή πατώντας κάτω στο link που σου έχω στην περιγραφή, μπορείς να πάρεις το πακετάκι με τα 4 μηνάκια τζαμπέτο μόνο από μένα και να είσαι ακόμα πιο ωραίος. Λοιπόν, θέλω να είμαι άμεσος και σύντομος. Το συνολάκι που φοράω το πήρα από την Disneyland. Βασικά έχει Disneyland στην Ιαπωνία. Εγώ πήγα στην Disney Sea. Είναι ένα πράγμα σαν την Disneyland, όχι Land, Sea, και έχει έτσι θάλασσα και διάφορα αντίστοιχα σκηνικά. Επειδή πολλοί θα βρίσκεται και θα πείτε, Διονύση, εσύ δεν βρίσκεις την Disney από το πρωί μέχρι το βράδυ? Ναι, αλλά στήριξα τα παλιά τα ορθόδοξα. Ωραία. Και Αλαντίν πήρα ένα πουκάμισο Αλαντίν και τους έκλεψα από μια 3D προβολή που είχε, που ήταν όλοι στα Ιαπωνέζικα, δεν κατάλαβα Χριστό. Τα γυαλιά τα 3D, τα πήρα και αυτά. Τα πήρα και τα έβαλα στην τσάντα μου. Και γιατί πήρα merch, γιατί στήριξα, θα πω, να δικαιολογηθώ. Γιατί στην Ιαπωνία τον Αύγουστο η ζέστη και η υγρασία δεν παλεύεται. Έχει 37 βαθμούς με 40 και 90% υγρασία, 80 με 90% υγρασία κάθε μέρα. Οπότε σημαίνει ότι είσαι μόνιμα να στάζεις. Θα δείτε το vlog και δεν θα πιστεύετε. Παιδιά, με βλέπω και μυρίζω. Από το βίντεο θα με μυρίζετε. Θα στάζω εδώ, τα μαλλιά έτσι, υδρότας. Τσακ, τσακ και στη μύτη θα φεύγουν υδρότες παντού. Ποιος κοπανάει γαμ... Επιστροφή. Ναι, που λέτε, είχε ζέστη, είχα στάξει και φεύγοντας λέω, επειδή έπρεπε να πάμε σε ένα άλλο μέρος μετά, λέω δεν μπορώ να μείνω με αυτό το πράγμα το οποίο κολλάει πάνω μου και έχει γίνει ένα με το δέρμα. Μπορώ να το βγάλω, να πάω σε ένα μπάνιο, να ρίξω νερά και να πάρω κάτι άλλο να φορέσω. Και πήγα και πήρα αυτό το υπέροχο πουκαμισάκι του Τζίνι, με το Τζίνι πάνω από το Αλαντίν. Γιατί είναι από τις ταινίες που μεγαλώσαμε κι εμείς και τις είδαμε στον σινεμά. Δεν πήρα κάτι άλλο από την Disneyland. Δεν πήρα κάτι άλλο από το Universal Studio που πήγα
Επίσης εκεί που έχουν, ήθελα πιο πολύ να δω τη διαφορά που θα έχει το Universal Studio της Αμερικής από της Ιαπωνίας. Έχει διαφορές, της Αμερικής είναι πολύ μεγαλύτερο σε άποψη ότι έχει πιο πολύ το Hollywood στοιχείο. Στην Ιαπωνία που πήγα κυρίως γιατί στην Αμερική όταν πήγα δεν είχε την Super, πώς το λέγεται, Super Nintendo Land, δεν ξέρω πώς το έχει, γιατί ήταν ακόμα όταν την έφτιαχναν, δεν κατάφερα να μπω. Θα δείτε στο vlog τι συνέβη, γιατί και όχι. Ψώνια όμως τώρα. Αυτό το outfit θα φορεθεί λίγο, για λίγη ώρα όπως βλέπετε, γιατί έχουμε καλοκαίρι. Okay, και σκάω ήδη υδρώνω. Λοιπόν, προφανώς και θα έπαιρνα εμφάνιση. Προφανώς και βρήκα old σκουλιά, μακριμάνικη της Εθνικής Ιαπωνίας τη φετινή που την κυκλοφόρησαν σε συνεργασία με αυτό το Y3. Είναι με έναν πολύ γνωστό σχεδιαστή μόδας Ιαπωνέζο, Ιάπωνα, τον Yamamoto, νομίζω λέγεται Yamamoto. Σε συνεργασία με αυτόν βγάζει Adidas κάποιο merch, ρε παιδί μου. Δεν θα μπορούσα να πω όχι, γιατί μ' άρεσε, πάντα μου άρεσαν τα σχέδια της Ιαπωνίας. Και την τζίμπησα. Επίσης τζίμπησα και μία στο φίλο το Σοκράτη, κοντομάνη κι όμως, γιατί δεν βρήκα στο νούμερό του αυτήν. Α, εγώ να πω ότι φοράω medium προς large. Δηλαδή μερικές θα τις πάρω medium, μερικές θα τις, αν είναι πολύ στενή φόρμα, θα τις πάρω large. Πάω στην Ιαπωνία, παίρνω κατευθείαν το large και μου είναι τσίτα ρε, είμαι έτοιμος να κραγεί πάνω μου το large. Λέω ρε φίλε τι φάση. Του λέω μήπως υπάρχει extra large. Μου λέει μισό λεπτό να ψάξω. Λες και τη ζήτησα 4 extra large. Οπότε ο Σοκράτης μου είχε ζητήσει extra large, έπρεπε να βρω extra extra large. Και έκανα μια έρευνα αγοράς που τελευταία στιγμή στο 94 την εμφάνιση που σε extra extra large μόνο σε μεγάλο την βρήκα στο αεροδρόμιο της Ναρίτα στο Τόκιο και την πήρα. Οπότε να έχετε το νου σας. Τι άλλη εμφάνιση τσίμπησα όμως. Λοιπόν, όσοι πάτε στην Ιαπωνία υπάρχει ένα μαγαζί το οποίο λέγεται Vintage Sport Football. Είναι 5 λεπτά με τα πόδια από το Shibuya Cross, εκεί που είναι το πιο πολυσύχναστο σταυροδρόμι του κόσμου. Τον κόσμο που περνάει γίνεται χαμός. Είναι εκεί πέρα κοντά ένα μαγαζί το οποίο είναι πάνω σε έναν όροφο και έχει, θα σας πω ότι ήμουνα οριακά να δώσω 300 ευρώ εκείνη την ώρα για να πάρω την εμφάνιση της Εθνικής Ολλανδίας του 98 με Dennis Bergkamp. Αλλά η λογική με κράτησε πίσω και μου είπε όχι, Διονύση, και κρατήθηκα. Και πήρα μία άλλη εμφάνιση εδώ που είχε στα πιο οικονομικά πλαίσια ένα σαραντάρι. Γενικά μου αρέσουν εμφανίσεις οι οποίες είναι επαιτειακές. Και βρήκα τη Vasco da Gama, πολύ ιδιαίτερη, η οποία είναι για τα 125 χρόνια της ομάδας. Έχω και άλλη αντίστοιχη ομάδα για τα 125. Γενικά δεν έχω δείξει τη συλλογή. Κρατάω. Δείχνω λίγα πράγματα. Δεν δείχνω εμφανίσεις. Δεν δείχνω ακόμα. Θα έρθει η ώρα. Επίσης, έστειλα στο φίλο του Σοκράτη και του λέω: ο φίλος Σοκράτης από Board Gamers, όσοι τον έχετε δει, ήταν και στο ταξίδι στο Μεσολόγγι στην Άρτα. Έχει αρρώστια με το Φερνάντο Τόρες και μου είχε πει: αν πας, είχε πάει στην Ιαπωνία ο Φερνάντο Τόρες, στην Σεγκάντο Σου. Βρες μου, άμα βρεις εμφάνιση, πάρτι μου. Δεν βρήκα. Αλλά είχαν σε αυτό το μαγαζί εμφάνιση του Φερνάντο Τόρες, μακριμάνικη, extra large, ευρωπαϊκό extra large, της Ατλέτικο Μαδρίτης με χορηγό Spider-Man 2, στα 800 ευρώ. Ναι, όποιος θέλει μπορεί να πάει να την πάρει όμως. Αν έχεις την οικονομική δυνατότητα, η εμφάνιση ήταν από τις πιο ωραίες εμφανίσεις που θυμάστε της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήταν απίστευτη. Αυτά με ποδοσφαιρικές εμφανίσεις, παίζει πολύ. Έχω στο βίντεο, στο vlog θα δείτε και ποδοσφαιρικό αγώνα που πήγα να δω στην Ιαπωνία και είδα το match Tokyo FC εναντίον Tokyo Verdy, θα τα δείτε εκεί. Πιο απλά πραγματάκια που θα βρείτε να πάρετε merch από anime, merch από video games, merch από ταινίες αν βλέπετε ιαπωνικό κινηματογράφο, το οτιδήποτε. Η Ιαπωνία είναι ένα χάος παιδιά, θα βρείτε τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε μπορείτε να το βρείτε εκεί. Αλλά τι παίζει τώρα? Είναι ένα χάος, γιατί θα πας, πες ότι έχεις στο μυαλό σου να πας να αγοράσεις μία τέτοια μπλούζα. Θα μπεις σε 20 μαγαζιά και θα την έχουν και τα 20
σε 2-3 διαφορετικές εκδόσεις κάθε μία και σε διαφορετικές τιμές. Οπότε πρέπει να ψάξεις και όλα να βρεις ποια είναι η καλύτερη και αυτό πιστέψε με είναι πάρα πολύ χρονοβόρο και ταλαιπωρία να το κάνεις ένα ταξίδι, να κάνεις έρευνα αγοράς μέσα εκεί. Το έκανα σε μερικά πράγματα γιατί τις πρώτες μέρες που είχα πάει και χάλασα μια μέρα ρε παιδί μου που έκανα μια έρευνα γύρω γύρω, οπότε μετά ξαναγυρνώντας για το τι θέλω όντως να πάρω ήξερα που θα βρω το πιο καλό. Μία πάρα πολύ καλή λύση για να τα προσαρμόσεις όλα και στο χρόνο που θα χαλάσεις και στα λεφτά ότι ήταν πιο οικονομικά σε σχέση με τα γύρω γύρω ήταν ένα μαγαζί που ήταν πολυόροφο και λεγόταν Don Quixote. Εκεί θα βρείτε τα πάντα από chips, σκατολοίδια, φαγητά, κρέμες, οδοντόβουρτσες, βιβλία, φιγούρες, ρούχα, παντόφλες, μερτσεντάι, οτιδήποτε. Είναι ένα πολυκατάστημα που τα έχει τα πάντα μέσα και αν εφόσον ταξιδεύετε από Ελλάδα με το διαβατήριό σας δεν πληρώνετε τον φόρο. Λοιπόν, πιο αναλυτικά θα σας τα πω στο βίντεο με τον οδηγό αυτό. Οπότε να ξέρετε ότι πηγαίνετε μόνο με το διαβατήριό σας εκεί πέρα και στο ταμείο δεν πληρώνετε το φόρο. Δηλαδή αν κάτι έκανε ξέρω, 50 ευρώ θα το πληρώσετε 45. Γλιτώνεις κάποια χρήματα. Τι αγόρασα εγώ λοιπόν αυτά? Πήρα ένα ωραίο το μπλουζάκι Dragon Ball Z με το πίσω και το σήμα και το προπονητικό, γιατί δεν είχα κάτι τέτοιο. Έβλεπα αυτά τα nylon που βγάζανε τα γυμναστηριακά, δεν μου αρέσανε. Αυτό μου αρέσει, είναι πιο άνετο. Πού θα το φορέσεις, θα μου πεις. Δεν έχω ιδέα, αλλά μου αρέσει και το πήρα. Πήρα κάτι το οποίο το έκανα story στο Instagram και ακόμα απαντάω μηνύματα σε σχέση με αυτό το story. Τόσο χαμό έκανε. Αν με είχατε πρίξει για το ένα που έχω μακρύ που είναι με κουκούλα μαύρο Batman μέχρι τα γόνατα κάτω σαν κουβέρτα που το φοράς, με αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι ένα αντίστοιχο πράγμα για το χειμώνα, το οποίο όμως είναι ο Charizard, το φοράς έτσι, δένει όλο μέχρι τα πόδια σου αυτό και στα χέρια έχει φτεράκια για να το σε σκεπάζει κιόλας εδώ, έχει την ουρίτσα του και είναι μια κυριολεκτικά κουβέρτα που τη φοράς σαν φόρεμα Charizard. Υπάρχει καλύτερη αγορά να κάνεις τη ζωή σου από αυτό? Δεν νομίζω. Και εκτός αυτού υπήρχε και Snorlax και από διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Εγώ πήρα το Charizard γιατί είναι το αγαπημένο μου Pokemon. Ένα από τα αγαπημένα μου Pokemon. Και πάντα ξεκινούσα με Charmander και έπαιρνα Charizard. Τον έκανα Charizard. Από τα 10 άτομα όταν τους είπα ότι θα πάω στην Ιαπωνία, οι 9 μου είπανε: ξέρεις τι, μην μου φέρεις τίποτα. Φέρε μόνο αυτό που θα σας δείξω τώρα από ένα. Όλοι έτσι. Οπότε αναγκαστικά πήγα και πήρα σκατολοίδια και ζελεδάκια και πατατάκια και περίεργα σνακς που έχουν οι Ιαπωνέζοι και τις Παναγιά στα μάτια. Από τα πιο απλά ρε παιδί μου που δεν έχω ιδέα τι είναι. Εδώ μέχρι μίξ να έχει απ' όλα. Μέχρι αυτό το πράγμα που μοιάζει με φτερούγα κοτόπουλου. Είχε και ακρίδες και σκουλίκια και τέτοια, αλλά δεν θα έδινα 20 ευρώ για να πάρω ένα σακουλάκι πώς το λένε, κατσαρίδες και ακρίδες. Συγγνώμη. Επίσης μιλώντας με τον Μιχάλη από Take It Series του είπα ότι εφόσον θα πάω θα σας φέρω snacks για δεύτερο πάρτι Ιαπωνέζικα, γιατί στο πρώτο πατατάκια και τέτοια ήτανε, δεν ήτανε να μην ξέρεις τι είναι. Τους έφερα να μην ξέρεις τι είναι. Οπότε, αν πάω στο Βόλο, θα πάω με μια τέτοια τσαντούλα. Δεν πίνω, δεν είμαι άνθρωπος του αλκοόλ, αλλά μου είπανε πολλοί διάφοροι ότι η Ιαπωνία βγάζει ωραίο ουίσκι και ακριβά ουίσκι. Και πήγα και πήρα ένα ουισκάκι να το βάλω στο μπαρ που έχω στο σπίτι και να μείνει εκεί λογικά. Άντε να πιω. Άμα έρθει ο Μιχάλης, θα του πω πάλι να σου βάλω και να δοκιμάσω κι εγώ λίγο. Και πήρα έτσι ένα μπουκάλι ουίσκι. Ακάσι λέγεται αυτό, το οποίο μπήκα και είδα τη μέση στην Ελλάδα και το είχε 50 ευρώ παραπάνω, 60 ευρώ παραπάνω εδώ το δίνανε. Να πω επίσης ότι πήγα να πιω σάκε, ήπια σάκε βασικά εκεί. Έχω πιει και εδώ σάκε και δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν σαν ένα πολύ πιο μουφα τσίπουρο, δεν μου άρεσε καν. Και σε κάτι κινέζικα φαγητά, γιαπωνέζικα, τέτοια πράγματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Και ήπια εκεί και ήμουν σε φάση, ω φίλε αυτό γαμάει. Και όταν έλεγα εντάξει δεν θα πάρω λέω εδώ, θα πάρω στο αεροδρόμιο για να πάρω και μεγάλη συσκευασία, να είναι ξέρεις κάποιο καλό σάκε. Και όταν πήγα στο αεροδρόμιο μου λέει, α είστε με ανταπόκριση Κίνα, δεν μπορείτε να το πάρετε μαζί, θα σας το πετάξουν. Και ήμουν εγώ, ωραία. Και δεν πήρα.
Πήρα όμως διάφορες μαλακίες. Άλλες πήρα εδώ chopsticks. Θα μιλήσω στο vlog για τα chopsticks. Θα μιλήσω γι' αυτό. Πήρα κάτι βεντάλιες που μου είχαν ζητήσει. Πήρα εδώ μαγνητάκια. Και με έναν σούμο με πιζάκια. Ωραιότατο. Πήρα ένα ποτηράκι βέβαια για... που το έσπασα για σάκε. Sleeves πολύ ωραία που τα είχε πάμφθινα να πάρεις. Αν έχετε καρτούλες και θέλετε να τις βάλετε μέσα. Α, τι ξέχασα παιδιά. Το πιο βασικό. Όταν πάτε διακοπές. Ποιο είναι το πιο βασικό πράγμα που παίρνουμε? Τα πράγματα που μας δίνουν στο ξενοδοχείο δωρεάν. Και εννοείται δεν τους άφησα τίποτα. Όποτε άλλαζα ξενοδοχείο γιατί άλλαξα πολλά. Τους έπαιρνα κιόλας. Αυτά από εκείνο το μαγαζί. Άνιμε υπάρχουν για άνιμε. Οι τιμές είναι σχεδόν ίδιες παντού. Έφαγα τον τόπο. Κάθε μέρα έψαχνα να βρω το Shonen Jump το εβδομαδιαίο. Τέτοια βιβλιαράκια πήρα τα πρώτα από κάποια αγαπημένα μου. Όπως το One Piece. Είναι η ιαπωνική έκδοση. Το Demon Slayer που έχω ξεκινήσει πρόσφατα και μου αρέσει full. Berserk. Εννοείται. Dragon Ball. Προφανώς. Και το Akira. Που βρήκα και αυτό. Και αυτό αγαπημένο πολύ. Την τελευταία μέρα στο αεροδρόμιο, ενώ χάζευα, βρήκα και το One Piece, λέω. Το Shonen Jump που έχει όλης της εβδομάδας. Π.χ. αυτό ήταν το επεισόδιο που είχε και το One Piece που το είδα. Μη φάτε και spoilers εσείς που είστε, γιατί αυτό είναι manga. Τώρα είναι πιο μπροστά, δεν ξέρω που είστε στο anime. Α, θα σας πάω στο εξώφυλλο απλά. Οι πολλοί fans τα καταλάβουν. Και πήρα 3 τέτοια βιβλιαράκια. Γιατί είναι να τα κάνω και εδώ. Επόμενο chapter, video games. Μιλάμε τόσα ρούχα, δεν έχει αλλάξει τι μενεγάκι στα καλυστία του αντένα. Θα βρείτε και εκεί πληθώρα επιλογών. Η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε είναι να πηγαίνετε σε κάποια μικρά μαγαζάκια που έχουν κάτι μεταχειρισμένα που πουλάνε. Παίζει πολύ το used εκεί που θα βρείτε τιμές πολύ καλές. Θα βρείτε και τιμές που τα κοπανάνε. Π.χ. επειδή εγώ παίρνω και από Ελλάδα και από Ευρώπη, παρατήρησα ότι του PlayStation 3 ας πούμε τα παιχνίδια, στην Ελλάδα βρίσκεις πολύ πιο φθηνά από εκεί. Ή PlayStation 2 αντίστοιχα. Του PlayStation 1 στην Ελλάδα τα κοπανάνε πάρα πολύ, ενώ στην Ιαπωνία βρήκα κάποια που τα έχει πολύ πιο φθηνά. Ωστόσο εγώ επειδή πήγα εκεί με σκοπό να πάρω κάποιες Ιαπωνικές εκδόσεις, πήρα Ιαπωνικές εκδόσεις και επειδή είχα και παραγγελία από έναν αγαπημένο φίλο, έπρεπε να βρω συγκεκριμένες εκδόσεις που έψαξα. Και ήταν και δύσκολο, παρόλα αυτά κάτι βρήκα. Γενικά από PlayStation 1 τσίμπησα αυτά. Τώρα δεν σας λένε κάτι αυτά. Θα σας δείξω τα πιο σημαντικά. Και ο λόγος ο οποίος έπρεπε να άξιζε να είσαι εκεί. Πρώτος Resident Evil 1 Biohazard, όπως λέγεται στην Ιαπωνία. Η ιαπωνική έκδοση. Winning Eleven, το Pro, που όπως είναι στην Ιαπωνία αντίστοιχα, παλιό για το PlayStation 1, και Metal Gear Solid, το πρώτο, το ορθόδοξο, η ιαπωνική έκδοση. Εντάξει, να πει, Metal Gear Solid, το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών, τι να λέμε τώρα. Πήρα και την ιαπωνική έκδοση του Super Nintendo, το Super Famicom, όπως το λένε στην Ιαπωνία, όχι όπως το έχουν στην Αμερική και Ευρώπη όπως είχε έρθει. Και αγόρασα και παιχνιδάκια που βρήκα εκεί. Εδώ, Street Fighter, το Superstar Soccer, F1 Grand Prix, Bomberman, το έλειωνα το Bomberman, το έλειωνα, το Bomberman 2 πήρα βέβαια τώρα εδώ. Και θα βρείτε πολλά και σε τέτοια κατάσταση, τύπου χωρίς το κουτάκι τους. Όπως πήρα εγώ εδώ το Super Mario World. Καλή ώρα. Δύο πάρα πολύ ιστορικά μαγαζιά που υπάρχουν στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ακιχάμπαρα είναι το Beep, B-E-E-P, και η μπλούζα που φοράω εδώ, Super Potato. Ο χώρος μέσα, παιδιά, μπαίνεις και μυρίζει 1991, ξέρω εγώ. Είναι φανταστικό. Είναι μια τρύπα σε έναν όροφο. Στον πρώτο όροφο το Super Potato έχει Nintendo, Sega πράγματα. Στον δεύτερο έχει PlayStation. Και στον τρίτο έχει καμπίνες arcade, ένα παγκάκι για άραγμα και vending machines για να βγάλεις αναψυκτικά και τέτοια. Αντίστοιχα το Beep είναι σε υπόγειο, σε μια υπόγα.
Είναι κοντά, είναι 4-5 λεπτά με τα πόδια το ένα από το άλλο. Μπορεί να λέω και πολύ. Και μόνο εφόσον βρεθείτε στην Ιαπωνία, πρέπει να επισκεφτείτε και αυτά τα δύο μαγαζιά. Είναι ιστορικά μαγαζιά. Ναι, ήταν χτύπηση στην καρδούλα μου. Δηλαδή, αν πας στην Ιαπωνία και στο Τόκιο συγκεκριμένα, πρέπει να πας και εκεί. Λοιπόν, μάγκα έδειξα. Video games έδειξα. Μπλουζάκια έδειξα. Α, δεν έδειξα αυτό το μπλουζάκι. Γιατί στο Τόκιο έμενα στην περιοχή της Σιντζούκου, στην πρώτη στάση στο Τόκιο, και έμενα κάτω ακριβώς από τον Godzilla. Έχουν ένα συγκεκριμένο σημείο που έχουν πολυκατοικίες και είναι ένα σινεμά εκεί πέρα πολύ γνωστό, και από πίσω φαίνεται ένας Godzilla τεράστιος, το κεφάλι του Godzilla. Οπότε είναι και σαν αξιοθέατο εκεί. Έμενα εκεί, είναι κοντά και το Godzilla Store, και μπλουζάκι Godzilla. Γιατί Godzilla? Γιατί Godzilla? Γιατί Ιαπωνία, γιατί Godzilla? Απλά πράγματα. 4600 από την Κολούμπια. Έκανε 50 ευρώ σχεδόν. Όχι, 4600. 38 ευρώ, κάπου τόσο πρέπει να έκανε. Αντίστοιχα. 1986. Και ένα βινήλιο Dragon Ball. Γιατί μου άρεσε και το εξώφυλλο και έχω βινήλια, άρα δεν μπορεί να πάει κάτι λάθος με μια τέτοια αγορά. Κουκλάκια φιγούρες. Πώς μπορείτε να αγοράσετε φιγούρες? Ή πάτε σε όλα αυτά τα μηχανήματα με τους γερανούς που έχει παντού. Κάθε 10 βήματα που θα κάνεις θα βρίσκεις τέτοια μηχανήματα και κερδίζεις διάφορα κουκλάκια. Όχι, προφανώς. Το μόνο που κερδίθηκε ήταν αυτό εδώ. Μια καρδούλα, το μέρο μέρο νομί, για όσους ξέρουν από το One Piece, ένα φρούτο του διαβόλου. Και αυτό εδώ, το οποίο κερδίθηκε, όχι από μένα, κερδίθηκε από κάποιον ο οποίος του φάνηκε πάρα πολύ καλό με το που βγει από το μαγαζί, όπως είναι με το τσαντικό το αντικείμενο, να το αφήσει έξω σε κάτι ανακύκλωσης. Και απλά πήγα, το πήρα και έφυγα κύριος. Γιατί όχι, σιγά μην τραπώ. Και το έχω έτσι, σαν να το λούταρα κι εγώ. Διάφορα άλλα τέτοια παιχνιδάκια Pokemon εδώ που μου έχουν ζητήσει φίλοι και τους έφερα. Bulbasaur, Squirtle, Pikachu, όλα. Θα τα βρείτε κι αυτά ή στον Don Quixote ή οπουδήποτε πάτε έχει τέτοια λούτρινα να πάρετε που... Επίσης, παραδοσιακά κιμονό, ρούχα και τέτοια, και εκεί θα βρείτε πάρα πολλά. Αν θέλετε να πάρετε κάτι παραδοσιακό και βρεθείτε στο Κιώτο, θα σας πάει ο Κούκος Αεδώνη να πάρετε κάτι original. Πολύ δηλαδή, με ακριβό ύφασμα που να το ράψουν πάνω σας. Υπερβολή κιόλας νομίζω να πάρεις κάτι τέτοιο. Πού θα το βάλεις κιόλας, ρε φίλε? Δηλαδή, πόσες φορές θα χρειαστεί να κυκλοφορήσεις με ένα κιμονό, ας πούμε? Κιμονό, κάπως αλλιώς λέγονται. Εγώ το λέω τώρα κιμονό για συντομία του λόγου. Εγώ πήρα μια μέση κατάσταση. Τώρα δεν θα σας το δείξω φορεμένο. Έχετε δει ένα αντίστοιχο από τη φωτογραφία που έχω στο Instagram. Είναι σε αυτές τις αποχρώσεις, τέλος πάντων. Και με κόκκινη, με μπορντό, ωραιότατο. Εμένα μου άρεσε. Δεν θα το άφηνα έτσι. Λυπάμαι που ξέχασα να πάρω τα παπούτσια αυτά με το ξύλο από κάτω. Τα που είναι σαν τσόκαρα. Ξενέρωσα τη ζωή μου που δεν μπόρεσα να τα πάρω αυτά. Που το ξέχασα να τα πάρω βασικά. Και τέλος, τέτοιες φιγκουρίτσες. Και εκεί πουλάνε παντού. Υπάρχουν μαγαζιά σε κάθε γωνιά, ειδικά στην Ακιχάμπαρα, να πάρετε. Και πιο συγκεκριμένα, εγώ One Piece έπαιξα μπάλα στο Official Store. Πήρα. Το Official Store δεν με εντυπωσίασε τόσο, γιατί ήταν πολύ μικρό και δεν είχε τόση ποικιλία σε πράγματα. Θα τα δείτε και στο vlog. Στο Universal Studios, που είχε θεματικό One Piece για κάποιο καιρό, τώρα μέχρι τον Οκτώβριο νομίζω, είχε πολύ μεγαλύτερο store και έκανα μαλακία γιατί έπρεπε να πάρω από εκεί. Τέλος πάντων, ωστόσο βρήκα γαμάτο t-shirt για να γλιτώσω spoilers. Όσοι δεν είστε μέχρι και το τελευταίο επεισόδιο του anime δει, προσπεράστε τα επόμενο 1 λεπτό ή και 30 δευτερόλεπτα. Όσοι ξέρετε τι γίνεται και τα παρακολουθείτε και τα μάγκα και τα άνιμε, Baggy Cross Guild, η μπλουζίτσα, έτσι, έπαιξα τέτοια μπάλα απλή, και είναι και ραμμένο αυτό, δεν είναι στάμπα, οπότε γαμάει ακόμα περισσότερο. Το τισερτάκι το μαύρο, δεν το βγάζω τώρα. Έχει να πάρετε οποιοδήποτε wanted poster έχει, όλους, και είχε και μάλιστα και μέχρι και τα τελευταία με τις καινούργιες επικηρύξεις. Εγώ, επειδή μου άρεσε πάντα και η φάση του, το όλο του το story, και επειδή είναι το πιο διαφορετικό από όλων το Wanted, πήρα του Brook, γιατί έτσι. Σου βάζουν και κάποια card postal δωράκια,
Και τα πήρα εγώ αυτά. Πολύ ωραία είναι και αυτά, έτσι διάφορα. Αυτά τέλος πάντων θα πω. Να ψάξετε και τα official store όσοι θέλετε να πάτε. Αναλυτικό οδηγό θα σας έχω μάλλον την επόμενη εβδομάδα, με αεροπορικά, διαμονές, μεταφορικά εκεί, τηλεφωνία, πού να πάτε, τι να αποφύγετε, τι να μην αποφύγετε, όλα αυτά. Κάντε like, subscribe, στηρίξτε το κανάλι αυτό κάτω στην περιγραφή που σας έχω διάφορα links στήριξης, γιατί πήγε λίγο το μαλλί, ξέφυγε φέτος. Αυτά. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με αναλυτικό οδηγό. Α, ίσως μεθαύριο έχει Spotify ένα ξεχωριστό πράγμα που θα πούμε και λίγο για Ιαπωνία και λίγο για τις μπάλες που ξεκινήσανε. Αυτά. Γεια σας.